βαμμένες και εσύ είδες ναι. κατάξανθη και έχεις γίνει καστανή. Ή από μικρή αποφάσισες να... Από τα 18. Από τα 18, ναι. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, μια... το έκανα για μια μέρα και δεν το άλλαξα ποτέ. Και ούτε και σκέφτεσαι να τα αλλάξεις? Όχι. Πώς σκέφτηκες αυτό που ακούσαμε και εμείς πέρσι και μείναμε, ότι αποφάσισες, ας πούμε, να βαφτιστείς Ορθόδοξη Χριστιανή και να πάρεις το όνομα Μαρία Νεφέλη? Αυτό τώρα ήταν δικιά σου απόφαση. Ναι, το θέλα πάρα πολύ. Πες μου γιατί. Πολλά χρόνια, είμαι πολλά χρόνια εδώ. Γιορτάζω Πάσχα εδώ, Χριστούγεννα, και νιώθω σπίτι και κοντά στο Θεό στην Ελληνική Εκκλησία. Και πριν, αλλά το ήθελα. Είναι στην ταυτότητα του Έλληνα. Και το ήθελα πάρα πολύ. Κάτσε ρε παιδί μου, εσύ όμως η ταυτότητά σου, το διαβατήριό σου είναι ξένο. Ναι. Δεν είσαι Ελληνίδα. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα χαρτί. Είναι στη ψυχή μας. Η πίστη είναι στη ψυχή μας. Όταν το ανακοίνωσες στους φίλους σου, στις παρέες σου, δεν ξέρω, στους δικούς σου ανθρώπους, τι σου είπανε? Τα χάσανε? Όχι. Χαίρονται πάρα πολύ. Γιατί είναι κάτι που ήταν δική μου απόφαση, που το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά. Διάβασα και πάρα πολύ αυτό. Δεν ήθελα να το κάνω έτσι. Το διάβασα γι' αυτό. Μίλησα με τον παπά για αυτό πάρα πολύ. Και χαρήκανα πάρα πολύ. Το όνομα, τα ονόματα Μαρία Νεφέλη τα διάλεξες μόνη σου ή τα δώσανε? Είχες νονό? Πώς γίνεται με τους μεγάλους, δεν ξέρω. Έχω πολλούς νονούς. Πολλούς? Έχω τέσσερις, ναι. Τέτοια κοπελάρα νονή τη βάπτια. Ένας δεν έφτανε. Ναι, ήθελα να γίνουν μια οικογένεια αυτοί οι τέσσερις. Γι' αυτό το... ήταν και αυτή τη σκέψη. Και πού έγινε, στη Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκη, ναι. Έγινε αμέσως γνωστό. Εμείς το μάθαμε μετά. Όταν πια γράφτηκε ναι. στα περιοδικά. Δηλαδή, κάποιος το έγραψε και πριν. Και στεναχωρέθηκα λίγο, γιατί το ήθελα πολύ. Ήταν πολύ προσωπικό αυτή τη στιγμή και δεν ήθελα εκεί να έχουμε φωτογράφηση κάτι. Και το μάθανε μετά, ναι. Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται η βάφτιση σε ενήλικα? Κανονικό. Όπως σαν μωρό, πήγε στην κολυμπήθρα, με σήκωσε ο παπάς τρεις φορές. Ο παπάς κατάφερε να σε σηκώσει εσένα όρθια? Ναι, μετά είχε λίγο πρόβλημα με μιλήσει, αλλά το κατάφερε. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Μπράβο, Ιβόνη. Έχω την εντύπωση ότι πραγματικά αυτή η χώρα έχει γίνει είναι χώρα σου. Ναι, 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 έγινε. Σίγουρα. Πες μου πώς κυλάει η καθημερινότητά σου εδώ όταν δεν έχεις δουλειά. Ξυπνάω το πρωί, προσέχω το σπίτι, μαγειρεύω, μ' αρέσει αυτό. Αλλά γενικά μ' αρέσει, πάω με τις φίλες μου, θέλω πάντα να κάνω κάτι.